με τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση μας, την Παγκρίτια συγκέντρωσή μας, θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση να λύσει τα καυτά προβλήματα των συνταξιούχων. Δεν κάνουμε κινητοποιήσεις για τις κινητοποιήσεις. Μας οδηγούν εδώ στον δρόμο του αγώνα τα προβλήματα, τα οποία είναι ανυπέρβλητα. Αυτή τη στιγμή οι συντάξεις μας καταβροχθίζονται από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις, τα χρωματιστά τιμολόγια στη ΔΕΗ. Δεν αντέχουμε άλλο. Στα φάρμακα 50% αύξηση συμμετοχή και από τις 19 του μήνα ξεκινούν, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, και τα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή στο Παγνή. Οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο. Η αύξηση που πήραμε ήταν πραγματικά μια κοροϊδία, γι' αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση εδώ και τώρα αυξήσεις πραγματικές σε όλες τις συντάξεις και στις επικουρικές που κινδυνεύουν να χαθούν. Μας έχουν τσακίσει. Όλες οι κυβερνήσεις παίρνει μία τη σκυτάλη από την άλλη, συνεχίζει τις ίδιες πολιτικές, τσαλαπατάει τα δικαιώματά μας, τις συντάξεις μας, την υγεία μας, τις κοινωνικές παροχές, αυτά δηλαδή που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και δεν τα χρωστάμε σε κανένα υπουργό, δεν τα χρωστάμε σε καμία κυβέρνηση, δεν τα χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη που στο όνομα όλων αυτών και των επιχειρηματικών ομίλων έχουν τσακιστεί τα δικαιώματά μας. Το PSI κάθε χρόνο πληρώνουμε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την περικοπή των συντάξεών μας. Δεν ξεμπερδεύεται εύκολα από τους συνταξιούχους. Θα είμαστε στο δρόμο καθημερινά. Θα είμαστε στο δρόμο γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος, τα αιτήματά μας είναι δίκαια και μέχρι να δώσετε λύσεις στα προβλήματα αυτά, εμείς θα είμαστε στο δρόμο. Απαιτούμε σήμερα να πάρθουν αυστηρά μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, τα νοσοκομεία κινδυνεύουν να κλείσουν. Το πρόβλημα της υγείας είναι τεράστιο για μας τους συνταξιούχους, γιατί οι ηλικιωμένοι έχουμε κατά κύριο λόγο την ανάγκη της υγειονομικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Παραδείγματος χάρη καρδιά ή μηθέν φύλλα για ένα καρκίνο, πώς θα μπορέσει να πάει σε απογευματινό χειρουργείο να χειρουργηθεί όταν θέλει το ελάχιστο 5.000 ευρώ. Σίγουρα οι συνταξιούχοι όχι μόνο δεν έχουν αυτά τα χρήματα, γιατί μετά το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο του μηνός μένουν χωρίς χρήματα. Άρα λοιπόν είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να πεθάνει και άλλη περίπτωση είναι να επιβαρύνει τα παιδιά του για να πληρώσουν, για να κάνει αυτή την εγχείρηση. Η κύρια διεκδίκηση της σημερινής συγκέντρωσης είναι να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα δεχτούμε την ιδιωτικοποίηση της υγείας στην πατρίδα μας γενικά, γιατί όπως είμαστε εμείς στην Κρήτη, έτσι είναι τα μηνύματα που μας έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να υποστηρίξουμε, διότι εμείς μια ζωή και πληρώνουμε και πληρώναμε τη συμμετοχή μας στην υγεία με το 6% που μας παρακρατεί η κυβέρνηση και καλώς το κάνει, εν πάση περιπτώσει δεν είναι δωρεάν καθ' ολοκληρία, αλλά συμμετέχουμε ένα ποσοστό 6% κάθε μήνα από τη σύνταξή μας για την υγεία μας. Καλπάζει η ακρίβεια και νομίζω ότι στενάζει η παιδεία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Διαμαρτυρόμαστε για τις συντάξεις που μας κλέψανε και για τη ζωή που μας θερούν, την αξιοπρεπή ζωή, με όλες αυτές τις περικοπές. Ζητούμε να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση σε κάθε επίπεδο υγείας, να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι κυβερνώντες και να δούμε το πώς η υγεία θα είναι για το λαό και όχι για τους επιχειρηματίες.